Με πάνω απ' όλα δασκάλα. Η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η γυναίκα που συνέδεσε το όνομά τη με την Εθνική Πινακοθήκη και χαράκτηκε ανεξίτηλα στην πολιτιστική μνήμη του τόπου, δεν είναι πια ανάμεσά μα. Γεννήθηκε στο Αρκαλοχώρι το 1939 με πατέρα τον Νικόλαο Λαμπράκη Σιδηρουργό και μητέρα την Εκατερίνη Λαμπράκη αγρότησα. Γεννήθηκα μέσα στο Σιδεράδικο. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, γιατί Οπου οι γονείς τα... δεν είχαν ακόμη σπίτι και είχαν ένα οντά διαμορφώσει μέσα στο Σιδεράδικο περνούσα όλη την παιδική μου ηλικία εκεί και έλεγα στην πατέρα μου: Φιλοδοξώ να γίνω μπαμπά σιδερά. Με έβαζε σε ένα σκαμνί ο πατέρα μου και φυσούσε το φυσερό. Εκεί είδα τα ωραιότερα έργα γλυπτική. Το μέλλον τη έμοιαζε να είναι προδιαγεγραμμένο. Σχολείο ίσα για τα βασικά και ύστερα σπίτι να βρεθεί ένα εργάτη γη. Ένα έμπορο, ίσω ο δάσκαλο του χωριού, για να την παντρευτεί. Σταματάω το σχολείο, γυρνάω στο χωριό μου. Και με τι εκεί. Και ασχολούμαι με αγροτικέ δουλειέ, με το να και να κεντώ Βρήκα μου, πράγμα το οποίο συχαινόμπνα βέβαια. <laughs> ε, και κάθε Σάββατο, επειδή στο χωριό μου υπάρχει μια εμποροπανήγυρης, είμαι και πολίτρια σε ένα μαγαζί. Όμως η μοίρα της επεφύλαξε μια ζωή σαν παραμύθι. Κάθουμε δύο χρόνια κορίτσι για παντριά. Ο ήρθε. Ήρθε. Όταν έγινε κοινοτικό γυμνάσιο στο Αρκαλοχώρι, mm -hmm. ο Δημήτρης Πλάκας, 26 χρονών, αδιόριστος λόγω φρονημάτων, έρχεται... Αριστερός. Αριστερός, βέβαια. Να. Έρχεται στο χωριό μου να υπηρετήσει, έρχεται με μια άδεια βαλίτσα, αλλά με 4.000 βιβλία σε ένα κασόνι. Ο Δημήτρης Πλάκας στάθηκε στο πλάι της όσο εκείνη μεγάλωνε και ο ίσκιος της άπλωνε. Με τη βοήθειά του τελείωσε το σχολείο, πήκε στο πανεπιστήμιο, σπούδασε στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο τμήμα και αργότερα στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνης. Το 1975 εξελέγει πανψηφή η πρώτη καθηγήτρια στην έδρα της Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Εγώ πάντα ήθελα να γίνω ή αρχαιολόγος ή αργότερα ιστορικός τέχνης. Το, το αργότερα μου προέκυψε μέσα στις σπουδές. Από το 1992 υπηρέτησε ως διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Με όραμα και πάθο, οργάνωσε μεγάλε εκθέσει, πολιτιστικά γεγονότα ορόσημα για την νεότερη ιστορία τη χώρα, όπω την αξέχαστη έκθεση του Ελ Δεν ήταν ποτέ φιλοδοξία μου να γίνω διευθύντρια ενό μουσείου. Η φιλοδοξία μου περιοριζόταν στο να είμαι μια καλή δασκάλα, μια καλή καθηγήτρια και καλή συγγραφέα. Καλλιεργώντα την εξωστρέφεια τη πινακοθήκη, έφερε τον κόσμο τη τέχνη στην καθημερινότητα των πολιτών, κάνοντα προσιτού στο κοινό τον Λίτρα, τον Μόραλι, τον Γκίκα, τον Βριζάκι. Εγώ σαν δασκάλα λειτουργώ και στην Πινακοθήκη. Όνειρο ζωή για τη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα που ευτύχησε να το δει να γίνεται πραγματικότητα ήταν το νέο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης που αποδόθηκε στο κοινό το 2021. Η τέχνη ανήκει σε όλους σας, η Εθνική Πινακοθήκη ανήκει σε όλους. Η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ήταν μια παγκόσμια Ελληνίδα με διακρίσει όπω ταξιάρχη γραμμάτων και τεχνών τη Ιταλική Δημοκρατία, της τη Λεγιώνα τη Τιμή τη Γαλλική Δημοκρατία, αλλά και Χρυσό Σταυρό του Τάγματο τη Τιμή τη Ελληνική Δημοκρατία. Διετέλεσε αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού, Παιδεία και Θρησκευμάτων τη Υπηρεσιακή Κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τη Βασιλική Θάνου το 2015. Παρόλη τη διεθνή καταξίωση, η Μαρινα Λαμπράκη Πλάκα στην καρδιά τη Πάντα κουβαλούσε την Κρήτη. Πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία κατά της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής και έγινε μέλος της επιτροπής που απαρτιζόταν από το Μίκη Θεοδωράκη, την Ιωάννα Καριστιάνη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νίκο Κούνδρο και άλλες μορφές τη τέχνης και των γραμμάτων. Ο σεισμό τη 27η Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι τη βρήκε στο Παρίσι λίγε μόνο ώρε πριν από την κοπή τη κορδέλα τη έκθεση στο Λούβρο τη Εθνική Πινακοθήκη με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η τραγική είδηση για το αγαπημένο τη χωριό τη γέμισε θλίψη. Ευτυχώ όλοι οι συγγενεί είναι καλά. Όμω το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο σπίτι και στο κτήμα, ο προφήτη Ηλία γκρεμίστηκε προκαλώντα τον τραγικό θάνατο ενό ανθρώπου.